τι να πιστεύσει κανείς. Τα μάτια του ή τα αυτία του. Αν είδω εις αυτόν τον καθρέπτην, δεν με δείχνει τόσο εύμορφον. Αν ακούσω τον Αδωναίδη, με βεβαιώνει ότι είμαι ο ίδιος ο έρωτας. Μα τι διάβολο, αυτό το άψυχο πράγμα θα γνωρίζει καλύτερα από τον Αδωναίδη. Έπειτα, αν ήμουν τιούτος, ο οποίος φέρομαι στον καθρέπτην, ή μπορούσε ποτέ να με αγαπήσει η Βιτορίτσα. Όχι, όχι, όχι! Ο καθρέπτης θέλει σπάσιμον. Σας είμαι δούλος ταπεινότατος. Καλώς τον Αδωναίδη! Κάθεσε, κάθεσε. Μόνο να σας βλέπω θυμωμένον. Και ο θυμός προξενεί λύπηνη στην ψυχή. Επιθυμούσα πάλι να σας έβλεπα πάντοτε θυμωμένον. Γιατί? Το γιατί. Ή μπορούσατε να το μανθάνατε καλύτερα αν βλέπετε το πρόσωπό σας με τα μάτια τα ειδικά μου. Τι, φαίνομαι εύμορφος. Τέρας, τέρας. Ο θυμός επρόσθεσε νέα κάλλη στο αγγελικό σας πρόσωπο. Αχ, τύχη, τύχη, τύχη. Πώς δίδεις όλα στα σκαλονά εις ένα μόνο πρόσωπο. Επειδή και γνωρίζω την ειλικρίνειά σου, πιστεύω και στους λόγους σου. Για τούτο κι εγώ έσπασα αυτόν τον καθρέπτη. Είδα τον. Χίλια κομμάτια τον έκανα! Έκαματε πολλά καλά. Και για να σας βεβαιώσω ότι καθρέπτε δεν δείχνουν το πρόσωπο ως είναι, ιδού παρατηρήσατε το πρόσωπό σας εις αυτόν. Μα τι διάβολος είναι αυτός! Τη μύτη της στόμας! Πάρε τον, πάρε τον! Είδατε λοιπόν, όχι χίλια κομμάτια, αλλά 2000 έπρεπε να τον κάνετε. Πού να ξεραθούν τα χέρια που τους φτιάνουν. Έτσι λέγω κι εγώ. Διότι αν ήμουν άσχημος καθώς με δείχνει ο καθρέπτης, ή μπορούσε ποτέ να αγαπηθώ από τη Βιτορίτσα. Και βέβαια. Εκείνη διάλεξε τον ωραιότερον. Δεν ενθυμάστε ποιος το είπε όταν έσκυψε να πάρει το μανδύλι της από καταγή. Ναι, 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 ενθυμούμε, ενθυμούμε. Λοιπόν, μην ανησυχείτε και μην αδειμονείτε με τους διαβολοκαθρέπτας, να μην αρρωστήσετε και έχουμε ύστερα και άλλα βάσανα. Μα ξέρεις πόσο να συνεχίστηκα. Το πιστεύω, διότι ήταν με το δικαιό σας. Και η Περμαθούλα δεν ήρθαν ακόμα. Όχι, και στενοχωρούμε για την αργητάν της. Έστειλα το δούλο μου, το ξέρεις, το Στρούμπουλα. Το παιδάκι αυτό το Στρούμπουλα, να τη φωνάξει πλην ακόμα δεν ήλθε. Ίσως έλειπε από το σπίτι της για ένα δυο. Ναι. Έρχεται, έρχεται! Λοιπόν, φύγε εσύ και ύστερα έλα. Δούλος σας. Α, μια χάρη θα σας παρακαλέσω. Τι? Να γράψετε καμιά δεκαριά ονόματα εις αυτή τη λοταρία. Τι λόγος είναι? Είναι ένα ωραίο ορολόγι. Δια γυναίκα, λόγον δεν έχει. Αλήθεια, και πού είναι να το δυο? Έσπασε το γυαλί του και το έδωσα εις το μάστορ για να το βάλει άλλο. Είναι όμως ωραίο, ωραίο. Με έδωσε ένας νέος 286 τάλαρα να του δώσω για να το χαρίσεις αγαπητικιά στο πλην δεν του το έδωσα. Καλά έκαμες. Εγώ λοιπόν θα γράψω 20 ονόματα και αν το πάρω θα το δώσω στη Βιτορίτσα. Πόσο είναι το νούμερο? Μικροδουλειές, ένα τάλιρο το νούμερο. Να το δείτε όμως μια φορά, ωραιότερον δώρον από αυτό δεν υπάρχει, διότι εκτός από δείχνει τις ώρες, δείχνει και τα λεπτά. Και όλο ένα χτυπά, τεκ, τεκ, τεκ. Αλήθεια! Και με ψεύματα είναι κιόλα στρόγγυλον. Γράψετε. Ναι, 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 να γράψουμε λοιπόν. Να γράψουμε. Λοιπόν, αυτά τα 5, 10, 15 νούμερα, όλα, όλα, στην τύχη της Βιτορίτσας μου. Στην Βιτορίτσας μου. Εις της Βιτορίτσας την τύχη. Και αυτά τα 1, 2, 3, 4, 5, εις την τύχη μου, εις την τύχη του Λεπρέντη. Λοιπόν, ορίστε και 15, ορίστε και 20 τάλαρα. Αφέντη, ήρθανε και η Περμαθούλα. Να περάσει μέσα. Λοιπόν, πήγαινε εδώ να είδε και ύστερα έλα, Δούλος. Ναι, ναι, το καλό. Προσκυνώ, αφέντη μου. Καλώς την κεράτσα, Περμαθούλα. Πολύ άργησες. Κάθισε, κάθισε. Μα, παιδάκι μου, κι εγώ έφτιανα μακαρόνια. Και μόνο με είπε ο άνθρωπος ότι με θες, τα άφησα στη μέση. Και χωρίς δουλειά, δεν κάνω μισή ώρα. Το έχω κατάρα από τη μακαρίτσα τη μάνα μου. Θεός χωρέ στην ψυχή της. Και ήρθε ευθύς εδώ. Κυρία Περμαθούλα, μια χάρη θέλω από λόγου σου. Και δυο, παιδάκι μου. Θέλει να περνά από το χέρι μου. Περνά, περνά. Για να δυο με λοιπόν. Λέγε με. Γνωρίζεις τη Βιτορίτσα του Φιλαρέτου?
Εκείνη την όμορφη. Ναι, ναι, αυτή είναι, αυτή είναι. Παναγιά μου! Και αυτή δά, εγώ την ανάθρωψα. Βλέπεις αυτή την ποδιά. Χίλιες φορές την εκατόρισε. Ροδώστο μας το πρόσωπό σου. Σπολιάτη! Αυτή λοιπόν την αγαπώ που πεθαίνω και θα την πάρω να σκοτωθώ. Παναγιά μου, φύλαξέ το. Και σ' αγαπά κι αυτή. Ομίλησες ποτέ μαζί της. Σου έδειξε κανένα σημάδι της αγάπης της. Μαζί της δεν ομίλησα. Πριν όμως μου έδειξε σημάδι ότι με αγαπά. Και από πού το κατάλαβες? Για πες μου. Για να ξέρουμε σε τι νερά θα ταξιδεύσουμε. Να, μια μέρα περνούσε κάτω από το σπίτι με τον πατέρα της και της έπεσε το μαντίλι της. Και αυτή έσκυψε και το πήρε. Και σε είδε? Όχι. Γιατί εκείνη τη στιγμή εξουρίζομουν. Την είδα όμως εδώ να είδες και μου το είπε. Άλλη μια φορά περνούσα κι εγώ κάτω από το σπίτι της και επειδή εκλείστησε και έπεσε στη λάσπη, αυτή με είδε και ξεκαρδίστηκε στα γένια. Φωτιά να κάψει τα μυαλά σου. Λοιπόν, κυρία Περμαθούλα, τι στοχάζεσαι, πώς θα το κάνουμε? Τι να στοχαστώ, παιδάκι μου, από αυτά που με λες και αυτή σ' αγαπά. Έτσι λέγω κι εγώ. Γιατί τι ανάγκη το να γελάσει όταν με είδε και έπεσε στη λάσπη? Βέβαια. Άφησε τη δουλειά απάνω μου και εγώ την τελειώνω. Από τέτοιες δουλειές, 40 την ώρα βγάζω από την τσέπη μου. Να σε δυο μάνα μου, τελείωσε την και πάρε και τη ζωή μου. Το ζαβάλικο, πώς το έκαμεν η αγάπη. Να καιρός να βγάλουμε τον νίκη του σπιτιού. Καλά το έλεγα εγώ όταν μέτρω η ζερβιά μου, η φούκτο την παράδειση θα πιάσω. Ακού τώρα να στα πω κι εγώ. Προχθές που επήγα στο σπίτι τους να γυρέψω μια πινακωτή, είδα τη Βιτορίτσα μοναχή. Και από μερικά της λόγια, κατάλαβα που σ' αγαπά κι αυτή. Που πεθαίνει. Αλήθεια. Είδες που το ήξερα. Πάρε αυτά, μάνα μου. Πάρε αυτά να κάνεις έξοδο. Σπολάτη, παιδάκι μου. Γιατί πειράζεσαι? Έχε την ευχή μου. Ευγάλαμε τον Νίκη. Κυρία Τζεμπερμαθούλα, εγώ θα σε δώσω κι άλλα. Όμως για πες μου, πώς το κατάλαβες? Τι σε είπε? Δούλο σας προσκυνώ. Τι τρέχει? Πρέπει να γράψετε άλλα 5 νούμερα εις της Βιτορίτζας στην τύχη. Και δεν έγραψα 15. Ναι, πριν να γράψετε στην τύχη της Βιτορίτζας. Τώρα λοιπόν να γράψετε και εις της Βιτορίτζας στην τύχη. Α. Έτσι έγραψα εγώ μια φορά και πήρα μια γλάστρα με βασιλικό. Τι έμορφο που εμύριζε. Ό,τι βγήκα από την πόρτα, δεν ξέρω πού στο δέμα να το πήραν μυρωδιά και έτρεξαν χίλιοι με τα τάλαρα στο χέρι να γράψουν. Έρχεται ο ένας, με λέει, γράψε με 60 νούμερα σε αγαπητικά μου το όνομα. Έρχεται ο άλλος, με λέει, γράψε με 40. Τότε ενθυμήθηκα τον λάθος και έτρεξα ευθύς εδώ να γράψετε η ευγενία σας 4-5 νούμερα. Ακόμα και ύστερα δεν προφθάνω. Ναι, ναι, να γράψουμε, Αδωναίδη. Να γράψουμε, να γράψουμε. Να γράψουμε. Πέρα εδώ. Είκοσι ένα, 22, 23, 24, 25, εις της Βιτορίτζας την τύχη. Ναι, τώρα πάγει καλά. Μάλιστα, αν θέλετε, γράψετε και 3 νούμερα εις την τύχη της αγαπητικιά σας. Δεν είναι άσχημη δουλειά. Μια φορά εγώ έγραψα έτσι εις ένα αστακόν και το πήρα ευθύς. Αλήθεια, ας γράψουμε λοιπόν. 32, 33, 34... εις την τύχη της αγαπητικιάς μου. Να πάρε και 3 τάλαρα. Περίμενε. 2, 3. Έχει τάλαρο με την ουρά. Δεν είδη. Βλέπω πως κανείς ακόμα δεν έγραψε. Καλά, και με έχετε τόσο αδιάκριτο να αφήσω να γράψουν άλλοι χωρίς να πρωτογράψει τη ευγενία σας. Μάλιστα, αν θέλετε, γράψετε και 3 νούμερα στο όνομα του πατρός της. Όπου, αν πέσει σε αυτό, θα υποχρεωθεί πολύ. Ναι, 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 ναι. Έχεις δίκιο. Να γράψουμε λοιπόν. 37, 38, 39. Εις την τύχη του Φιλαρέτου. Και το 40 νούμερο είναι καμιά φορά τυχερό, αν θέλετε. Μια φορά εγώ εις το 40 πήρα ένα λαβράκι. Αλήθεια! 40! Εις την τύχη. Τι σαράχνεις. Καλά, θα στοχάστηκα. Και ερώτημα χρειάζεται. Χίλια χρόνια είναι συλλογιζόμουν, ποτέ δεν το έβρισκα. Πώς πάει η δουλειά, τι σας λέγει του λόγου της, πώς της φαίνεται, τελειώνει? Τελειωμένη η δολία. Αλήθεια, δεν σας το έλεγα εγώ. Μάλιστα μου μιλάει με το βεβαιότητος. Για να την υποχρεώσετε περισσότερο, γράψτε 1-2 νούμερα εις το όνομά της. Καλά το λες. Φέρε εδώ να γράψουμε 2 νούμερα στην τύχη της Κεράτζας Περμαθούλας. Ευχαριστώ, παιδάκι μου. Και τι πειράζεσαι? Δεν είναι τίποτα, Κεράτζα Περμαθούλα. 54, 55. Εις την τύχη της Κεράτζας
Σπερμαθούλας. Για τη σημασία ευθυνής. Της δίνουμε καμιά δεκαριά τράλα και στο παίρνουμε. Καλά, καλά, καλά. Ξέχασε να γράψεις και το παρανόμιο μου, παιδάκι μου. Σήμερα ο κόσμος είναι όλο κατεργαριά. Και πώς είναι? Σπερμαθούλα Βιλαρέτενα. 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 Βάλε και το κεράτζα, παιδάκι μου. Ναι. Δεν είναι τίποτε, μας είναι. Ο καθένας θέλει και το από αυτόν του. Ορίστε και το κεράτζα, κεράτζα. Λοιπόν, πήγαινε ευθύς εκεί. Αφεντικό, με μένα δε με δίνεις. Α, τι θέλεις. Από αυτά που δίνεις τη λόγου του. Αφεντικός ο Στρούμπουλας, ας είναι πια για χαρτίρι του, γράψτε και αυτού κανένα νούμερο. Ναι, 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 ας γράψουμε και ένα νούμερο στο Στρούμπουλα. Στρούμπουλα. Βάστε εδώ. Ναι, ναι. Πάρε και το τάλαρο. Αφεντικό, κάνεις μια δουλειά. Δώσε μου εμένα το τάλαρο. Έτσι το θέλεις. Θα πάγω να γράψω εις μίαν σερβέτανο που έχει ένα τελάλης και λέγει πως όποιος του δώσει ένα τάλαρο παίρνει τη σερβέτα. Πάρε το κιτσακί σου, γκρεμίσου. Γκρεμίσου. Χάζει να πέσει στο Στρούμπουλα. Δεν πέσει Στρούμπουλα. Τι τον έγραψες? Είναι στο 74 νούμερο. Διέτε το. Μα αυτό είναι άγραφον. Θα το γράψω όμως. Καλά. Αν του πέσει αυτού, του το παίρνω, Λοιπόν, πήγαινε ευθύς εκεί που σε είπα. Αφεντικό, πιο μπροστά θα βάλω εγώ τη σερβέτα παρά του λόγου σου το ρολόι. Έλα, έλα, πήγαινε, πήγαινε! Λέγε μετά, πώς τον κατάλαβες, κυρία Ζεπερμαθούλα, τι σε είπε? Παναγιά μου, και πολύ λεμόνι χρειάζεται. Να, πρώτα άρχισε να με ρωτά αν γνωρίζω έναν όμορφο ως 25 χρονών. Μα εγώ είμαι 40. Τώρα και ευγενία σου. Λες και είτε το κορίτσι ή στη γέννα σου. Από το 25 στα 40 είναι 5 χρόνια διαφορά. Όχι, κυρία Τζεπερμαθούλα, είναι 15. Οχού, ας είναι και 15, δεν πειράζει. Που έχει, λέει, μάτια μαύρα. Τα δικά μου είναι γαλανά. Έτσι, έτσι, μαυρογάλανα. Με κορμί μέτριο. Το δικό μου είναι ψηλό, κύριε Τζεπερμαθούλα. Λάθον έχει. Ο ίσκιος σου το δείχνει, αψηλό, αλλά είναι μέτριο. Α, που όταν περπατεί, κουνεί τα χέρια του. Αλήθεια, τα κουνώ, τα κουνώ, τα κουνώ. Α, ξέρω τι σε λέγω. Με ρώταγε λοιπόν, αν γνωρίζω αυτόν τον νιό. Εγώ, ευθύς μπήκα μέσα και της λέω, κόρη μου, αυτός αγαπά που πεθαίνει. Αλήθεια, τι θα είπες? Ψώματα θα σου πω, κοντζάμ γυναίκα. Ύστερα άρχισε να κλαίγει και να με λέγει, μάνα μου, αυτόν τον αγαπώ που πεθαίνω. Και του έδειξε και το σημάδι της αγάπης δύο φορές. Μια φορά πέρασε από το σπίτι του, έριξα το μαντίλι μου και έσκυψα και το πήρα. Δεν το είπα. Α, δεν το θυμούμαι, παιδάκι μου. Και άλλη μια φορά, λέει, πέρασε από το σπίτι μου, έπεσε στις λάσπες και εγώ γέλασα δυνατά. Δεν σου το είπα. Δεν το καλά άκουσα, παιδάκι μου. Ύστερα με είπε, μάνα μου, ή τον παίρνω ή σκοτώνουμε. Λάβε, μάνα μου, πάρε, μάνα μου. Πάρε να κάνεις ένα φουστάνι. Σπολάκι, παιδάκι μου, γιατί πειράζεσαι? Έφυγε και το φουστάνι. Θωρώ θα βγάλουμε και το κοντογούνι. Ήθελε να με πει κι άλλα, αλλά μπήκε ο πατέρας της και αυτή αισιόπησε και έφυγε. Μάνα, τρέξε, μάνα μου, να της πεις ότι την αγαπώ που πεθαίνω. Έννοια σου. Και από μερικά μάλιστα λόγια του πατέρα της, κατάλαβα πως σκεφτούν η γνώμη κλείνει απάνω σου. Πώς το κατάλαβες? Καλά, άμε εγώ, πες μου ότι σου δώσανε 100 ξυλιές, να σου πω πόσες έφαγες. Να, τον ψάρεψα απ' έξω απ' έξω και του είπα, αφέντη, είναι πιο καιρός να παντρέψουμε την Κοκονίτσα. Και αυτός με είπε, όχι, δεν είναι καιρός ακόμη. Με αυτό κατάλαβες πως η γνώμη του κλείνει επάνω μου? Παναγιά μου, και είχε δά υπομονή. Γιατί λέει σήμερα οι νέοι δεν ξέρουν άλλο μοναχά χορούς και στολίδια σαν γυναίκες. Και εγώ θέλω άνθρωπο προκομμένο, να μπορεί να βαστάξει σπίτι, να είναι γνωστικός και οικονόμος. Έχω, λέει, έναν στο νου μου, και αν είναι θέλημα Θεού, αυτό θα κάνω για γαμπρό μου. Τότε εγώ για να καταλάβω ποιος είναι, του λέω, και από πού είναι ο νιός αφέντη μου? Και με είπε, από τη Φραγκιά. Εγώ είμαι από τη Βλαχιά. Ναι, έτσι το είπε. Και είναι μάλιστα, λέει, και συγγενής ενός μεγάλου. Με είπε το όνομά του, μα το ξέχασα. Να μη σε είπε του άρχοντα Καμινάρη. Ναι, ναι, Καμιλάρη. Όχι, δεν Καμιλάρη, Καμινάρη. Ναι, παιδάκι μου, Καμιράνη. Καμιράνη. Και τον βλέπω, λέει, που είναι πολύ προκομμένο παιδί. Και αυτό θα κάνω γαμπρό μου, αν θέλει ο Θεός. Τρέξε, μάνα μου. Τρέξε, τρέξε, να μην μας έβγει κανείς άλλο. Τρέξε και μίλησε σαν μητέρα μου. Έννοια σου, παιδάκι μου. Άφησε τη δουλειά απάνω μου και μη σε μάνα. Να σε δυο, μάνα μου, να σε δυο. Τρέξε και φέρε μου αυτή την απόφαση. Γεια, παιδάκι μου, με τις χαρές. Στο καλό, κύριε Τεπερμαθούλα. Στο καλό, στο καλό. Ανάθεμά την αυτή που σε φαλόκο και δεν σε κεφαλόκο. Ναι, 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 ναι. Αμφιβολία δεν χωρά πλέον.
Με αγαπά και θα την πάρω. Όποιος εις τέτοιων καιρών δευτεροπαντρεύεται, το κεφάλι του θέλει σπάσιμο. Σαν να μην έκαηκα την πρώτη φορά. Η πρώτη γυναίκα μου άλλο δεν έκαμνε ήμι να μ' αναφέρει κάθε ώρα ότι ο Μακαρίτης ο Παχάρνικος ο θείος της ποτέ του δεν εκαβαλίκευσε. Ότι ο Μακαρίτης ο λογοθέτης ο εξάδελφός της ή το πολύ αγαπημένος του Πατριάρχου. Και ότι η Μακαρίτησα η μητέρα της ή τον θυγατέρα του Άρχοντος Σαρτάρη. Ως της ποτέ του δεν αλούστηκε. Μα πως όταν την στεφανώθηκα ήταν με μισό παπούτζι, εκαμώνετο πως το εξέχασε. Θεός πάντων, με λυπήθηκε ο Θεός και την μετάθεσε πλησίων των Μακαρίτιδων Σαρτάριδων και Παχαρνίκων. Αλλιχα ακόμη αμαρτίας. Εις τον χρόνον επάνω να σου άλλος δαίμονας χειρότερος. Επήραμε την κυραφίλη τη Σένια. Και η ευγενία της δεν κάνει άλλο ήμι να μου σκοτίζει τα αυτιά ότι αν έλειπεν αυτή ήθελα να είμαι χαμένος άνθρωπος ώστε να είμαι τώρα σωσμένος. Και ότι από τον καιρό που εμβήκε στο σπίτι μου εμπήκε μαζί της και η ευλογία του Θεού. Νος άλλος δαίμονας κοντεύει να χτυκιάσει τη θυγατέρα μου. Ενόμιζα ότι παίρνοντας την άση ηλικιωμένη γυναίκα θα έχει και ο λιγότερα βάσανα. Πλην πόσον ήμουν πατημένος. Κοντά εις όλα τα δαιμόνια της έχουμε και το βάσανο να θυμώνει όταν την λέγουμε πως είναι πλέον γριά. Να ευμορφιά να μάλαμα. Πλην έχει ο Θεός. Ελπίζω γρήγορα κι αυτή να πάει να έβρει την εξαδέλφην του λογοθέτου και εγγονήν του Σαρτάρη. Και τότε τύφλα μου άντρη το παντρευθώ. Θεός χωρίς την ψυχή της μανίτσας μου. Καλά με το έλεγε η Μακαρίτησα. Να παντρευτείς κόρη, να δεις τα βάσανα. Δεν είναι ακόμα 30 χρόνια και θεωρώ πως την ακούω. Πόσον δίκιον είχε. Επανδρεύτηκα και την Καλονίδα, βάσανα και κακομεριές. Από το ένα μέρος έχω τις γκρίνιες και τις παραξενάδες του ανδρός μου, μαζί με λέει γριά, και από το άλλο την αψηφισία της προγονής μου. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Ναι! Κυρία, σας προσκυνώ. Καλώς ήρθατε τώρον. Εάν με είτε συγχωρεμένον, ήθελα να σας ερωτήσω, γιατί τόσο λυπημένη. Αχ, με ρωτάς και του λαού σαν να μην ξέρεις τα βάσανά μου. Χίλιες φορές σε παρακάλεσα να με κάνεις κανένα γιατρικό μπας και κάνω κανένα παιδί και βουβαθούν τα στόματα που με λέγουν γριά και ακόμα να με το φέρεις. Τι σας είπα κυρία μου και άλλοτε, ότι η τέχνη δεν μπορεί να μεταβάλει την φύση. Κάθε πράγμα έχει και καιρόν του. Και πώς το λέγεις αυτό, μήπως και είμαι καμία γριά. Τι ταιριάζει, 50 χρόνων άνθρωπος, γέρον δεν λέγεται. Και είστε 50 χρονών, Παναγία μου, καθόλου δεν σας δείχνει. Δεν είναι ο λόγος δι' εμένα. Αλλά, δια τον άνδρα μου. Ούτε δι' αυτόν. Δια ποιον λοιπόν το είπατε? Δεν με καταλάβετε. Επειδή και με είπετε ότι είστε γριά, είπα κι εγώ ότι 50 χρονών άνθρωπος γέρον δεν είναι. Εγώ γριά? Εγώ σε είπα ότι είμαι 50 χρονών. Όχι, δεν με θυμώνετε. Είπα ότι και 50 χρονών άνθρωπος γέρον δεν λέγεται. Έτσι δα. Γιατί εγώ δεν είμαι ακόμα ούτε 38. Φαίνεται. Εγώ όταν απέθανε η Μακαρίτησα η μάνα μου, μόλις ήμουν 17 χρονών. Και πόσοι χρόνοι είναι να ζείτε από τότε? Θεωρώ πως την έβλεπα μπροστά μου τη Μακαρίτησα. Πόσα κλάματα έκαμε και τότε. Το πιστεύω. Πλην σας ερώτησα πόσοι χρόνοι είναι αφότου απέθανε η Μακαρίτησα η μητέρα σας. Τρεις φοράς σε λίγο θύμισα από το κλάψιμο. Και πόσοι χρόνοι είναι να ζείτε από τότε? Με ρωμό δεν είχα. Είναι 30 χρόνια. Μα τι ταιριάζει, απέθανε πολλά νέα. Δεν λέγω δια τη μητέρα σας πόσο χρονών απέθανε. Αλλά από τον καιρό που λίγο θυμήσατε τρεις φορές έως τώρα, πόσοι χρόνοι είναι? Τι χρόνοι δε ψυχή μου. Χθες τα ροποσίτων. Η ευγενία σας, ή μπορείτε να το θαρείτε πως ήταν και σήμερα. Ας είναι 10 το πολύ 15 χρόνια. 25. Όχι δε ψυχή μου, 10-15. Αυτό λέγω κι εγώ. 10 και 15 μας κάνουν 25. Πόσον αγαπάτε τη το
ώρα τους χωρατάδες. Η ευγενία σας, κυρία μου, δεν πάτε παρακάτω. Και από τον καιρό που δεν είχατε μερωμόν, πόσοι χρόνοι είναι? Μα σας είπα τα ψυχή μου, χθες τα ρομποσίτου. Παναγία μου, πόσο μ' αγαπούσε η Μακαρίτησα. Ας είναι 10-15 χρόνια. Άλλα 25. Κατά τον λογαριασμό της κοντεύουμε τους 70. Και επί τα εθύμωσε, διότι εγώ την είπα 50. Να τους καλολογαριάσουμε. Ο Θεός να μας φυλάγει και από τους 80. Τι λέτε? Λέγω ότι έχετε πολύ ενθυμητικό. Να θεωρείτε ότι βλέπετε μπροστά σας εκείνο που είδετε προ τόσους χρόνους. Ενθυμητικό θα έχω πάρα πολύ. Εγώ ενθυμούμαι πως όταν ήμουν 13 χρόνων με είπε ο μάγειράς μας ασχημοκόριτσο. Και από τον θυμόν μου έκαμα 3 ημέρες νηστική. Τον αχρίων. Αν σας έβλεπε όμως τώρα, δεν ξέρω τι ήθελε να πει. Επί τα τόσων ενθυμητικών είναι προτέρη μας σπανιότατον. Εάν δεν φοβούσαστε τον Θεόν, είμαι βέβαιος ότι θέλετε με είπει ότι βλέπετε μπροστά σας και τον νόην με την κυβωτών. Τέλος πάντων, λέγε με τώρα πώς θα κάμαμε με το γιατρικό. Με το λίγο θέλω σας το φέρει και ελπίζω. Θα σας είμαι κατά υποχρεωμένη. Και το περισσότερο το κάμω δια τις κακές γλώσσες. Έχετε δίκιο. Δούλα σας. Δούλα σας. Δούλα σας. Πρέπει να έβρω τώρα μια καλή παραμάνα. Καλά το στοχάστηκα. Η τζατζά διαλεκτή μπορεί να με την έβρει. Βαρσαμί, βαρσαμί! Τι ορίζετε? Άντε καημένε, τόση ώρα φωνάζω. Πήγαινε ευθύς και βρες την τζατζά διαλεκτή και πες της να έλθει γλίγορα που την θέλω. Ορισμός σας. Θέλω και κούνιες και βασκές. Βάσανα που έχουν και τα παιδιά. Πόσες γλυκάδες και φωτιές γεμάτα. Αν είναι και το γνωστικότερο παιδί, δεν έφυγε από την νήσια του τη στράτα. Δεν έφυγε από την νήσια του τη στράτα. Πάλι, τι δάκρυα είναι αυτά? Για τον Θεόν, έως πότε θα λυπάσαι? Τι κατορθώνεις με τη λύπη αυτή, δε με λες? Σμαράγδα, με ομιλήσω ως ξένη και αυτός ο τρόπος αυξάνει την λύπη μου. Με ρωτάς τι έχω, ως να μην εξεύρεις τι υποφέρω από τη μητριά μου, ενώ τη σέβομαι ως την ιδία μου μητέρα. Εκείνη με μεταχειρίζει τόσο αιχμάλωτο. Χθες εξ απροσεξίας έσπασε ένα καθρέπτη της και σε βεβαιώνω ότι λυπήθηκα περισσότερο από την ίδια. Και μόνο ότι της ζήτησα συγχώρηση για το ακούσιμο σφάλμα μου, εκείνη καταλυπήθη και αδειμόνησε πάνω μου και με είπε τόσα πικρά λόγια όπου μέσα στην καρδιά με άγγιξα. Αυτή είναι η λύπη σου. Τα θέλεις και τα παθαίνεις. Και τι να κάνω? Αχ, τι να κάνεις. Όταν αυτή φωνάζει, εσύ φεύγω. Και νομίζεις ότι αυτό το φέρσιμο δεν θα τη λυπεί περισσότερο? Εγώ ήθελα να έβρισκα τρόπον, ώστε αν δεν δυνηθώ να εξαλείψω, τουλάχιστον να μετριάσω τον θυμό της. Ο τρόπος είναι αυτός, να την αφήνεις και ας φωνάζει όσο να βαρεθεί. Όχι, δά, Σμαράγδα. Επέχει τόπον μητρός μου και δεν θέλω να τη συγχύσω. Καλύτερα να λυπούμε εγώ παρά η μητέρα μου. Και τάχα αυτό μόνον σε λυπεί? Πίστευσό με, αυτό είναι το μεγαλύτερο. Πλην και η άργητα του Χαριλάου δεν με λυπεί ο λιγότερο. Χθες με έλεγε το ξάδελφό του ότι έλαβε γράμμα του και τον ειδοποιεί ότι ο γλίγορα έρχεται. Αυτό το ήκουσα κι εγώ από την θείαν του. Ας έρθει λοιπόν και ίσως παρουσία του μετριάσει της ψυχής μου τους πόνους. Σμαράγδα, σε το είπα κι άλλοτε, τον αγαπώ με ειλικρίνεια. Διότι έχει πολλά σχάριτας.
Στη σεμνωτό μιας κορίτσης. Στην ομιλία ως γέρον. Στη συναναστροφή ως νέος. Μόνο τα προτερήματα της καλής ανατροφής. Πόσο ευτυχισμένη με κάνει η συναναστροφή του. Και πόσο ευτυχισμένη ήθελα είμαι αν εσυγκατάνευεν ο πατήρ μου να εσύ ζούσα με το χαρίλαο. Και στοχάζεσαι ότι ο πατήρ σου δεν θα θελήσει διαγαμβρών του τιού των νέων. Όχι, πλην. Αν ο πατήρ μου έχει άλλους σκοπούς. Είσαι με δεν είναι και άλλο παρά μόνο να υπακούσεις τη θέληση του πατρός μου. Και θα υποφέρεις να συζήσεις με άλλον ύστερον από τόση κλίση που έχεις στον χαρίλαο. Όχι. Πλην μήτε και με αυτόν όταν ο πατήρ μου δεν τον θέλει. Ενώ ανήπανδρος και ούτε τον πατέρα μου, ούτε το χαρίλαο λοιπόν. Φωνές ακούω και θαρώ πως είναι η μητριά σου. Ας φύγω διότι εγώ δεν την υποφέρω. Είσαι εδώ χωρίς δουλειά, κοκονίτσα μου. Κουράστηκες, φαίνεται, από τους κόπους. Χαράστο. Όταν ήμουν σαν εσένα, ποτέ δεν έλειπε η δουλειά από τα χέρια μου. Και πάλι το βλέπεις τώρα, δόξα σου ο Θεός, πόση δουλειά κάνω. Εσύ όμως, στολίδια και σεριάνια. Και αν σε μιλήσει κανένας τίποτα, πετάς μια γλώσσα σαν παπούτζι. Καθώς χθες βράδυ, δια τον καθρέπτη μου. Και πότε, μητέρα σας, αυταδίασα ή παρήκουσα των λόγων σας. Από τέτοια δαπροκομμένη μου κόφτη τη γλώσσα σου σαν το ψαλίδι. Και μη με λες μητέρα, σε το είπα κι άλλη φορά. Και γιατί, μήπως και σας λυπεί αυτή η ονομασία. Μάλιστα, διότι θέλω να την ακούσω από τα ίδια μου τα σπλάχνα. Και η ευγενία σας, άλλο παιδί από μένα δεν έχετε. Δεν έχω, χαρά στην ανθρωπιά σου. Και αν δεν έχω, δεν κάνω. Κρεμίσω από μπροστά μου. Πήγαινε. Ορισμός σας. Ως και αυτή η κοντόχρονη να με πει πως παιδί δεν έχω. Ας έκαμα ένα και ας απέθανα την άλλη ώρα. Καλώς ήβρα την κόρη μου. Καλώς την τσατσά διαλυκτή. Έλα κάθισε. Ας καθίσω παιδί μου. Αχ, η ψυχή μου στο στόμα μου να έρθω. Δεν το ξέρεις, τα χρόνια σαν περάσουν αυτά έχουν. Δεν είναι τα παιδί μου από τα χρόνια. Μόνο τώρα πάτησα τους 65. Τα βάσανα και οι πίκρες γυρνούν τον άνθρωπο γλίγορα. Τζατζα διαλεκτή, σε κάλεσα να με κάνεις μια χάρη. Θέλω να με βρεις μια καλή παραμάνα. Α, και για ποια να τη θέλεις. Καιρός πια να πω κι εγώ στον παιδιόν τα βάσανα. Ναι, να δώσει ο Θεός. Η ξεύρω μια σε ένα μέρος που αν θελήσει να έρθει καλύτερη δεν θέλουμε. Πήγαινε να έχεις καλή ψυχή, μη μας την πάρουν άλλοι και ύστερα πού θα γυρεύουμε. Α, και πού είσαι, αν ξέρεις και καμιά κούνια καλή, φέρε την κι αυτήν. Καλή κούνια, παιδί μου, τώρα είναι φωτιά και λαύρα. Κι αν είναι από εκείνες που ήξευρα μια φορά τις συντεφέλειες, δεν τις παίρνεις μήτε με 40 δραχμάς. Εκείνον τον καιρό είχαν 14 γρόσια, όπου το ρύζι είχε 12 παράδες ιοκά και 18 το σαπούνι. Ωραία, σε έχει όσο θέλει, καλή να είναι μόνο. Καλό παιδί μου. Και αν θέλει ο Θεός τώρα κοντά. Να τώρα το γιατρό προσμένω. Μέταξε να με δώσει ένα γιατρικό και ευθύς λέγει θα κάνω παιδί. Μόνο πήγαινε να έχεις καλή ψυχή, μη μας την πάρουν άλλοι και ύστερα πού θα γυρεύουμε. Με τις χαρές σου παιδί μου. Μόνο κομματάκι ρύζι να με δώσεις και καμιά πλάκα σαπούνι. Έτσι για να σε διώκε με το παιδί στην κούνια. Απ' το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Πήγαινε μέσα και πες να σε δώσω. Έχετε γεια, παιδί μου, έχετε γεια. Κυρία, προσκυνώ. Καλώς τον τετόρον. Στην υγεία σας δεν αμφιβάλλω, είστε πολλά καλά. Από υγεία είμαι πολύ καλά. Μα από καλή καρδιά μη τι οχθρή σου. Γιατί, ακολούθησε πάλι τίποτε. Α, και περνά ώρα που να μην ακολουθήσει. Να, χθες βράδυ, αυτή η ξεμυαλισμένη προγονή μου, δεν ξέρω τι δαίμονα γύρευε στην κάμαρά μου και με έσπασε έναν νεοθρέπτη που τον είχα σαν τα μάτια μου. Γιατί αφού ήταν της μακαρίτσας της γιαγιάς μου,
έδειχνε και το πρόσωπο ωραίων. Έχετε δίκιο να λυπήσετε δια την αρχαιότητά του, όχι όμως και δια το προτέρημά του, διότι αυτό το ευρίσκεται και εις κάθε άλλον καθρέπτη. Ναι, ναι, θα το έπρω. 40 καθρέπτες με έφεραν και όλοι με έδειχναν αλλιώτικα από ό,τι με έδειχναν εκείνος της Μακαρίτησης. Τι λογής να ζείτε. Να, όλοι με έδειχναν μεσαρωμάδες στο πρόσωπο. Μα τι δαίμονα. Ή ο κόσμος άλλαξε ή οι καθρεπτάδες εξέχασαν την τέχνη. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο είναι. Και τι λοιπόν είναι. Ο καιρός το φέρνει. Ω, Παναγία μου, ο καιρός το φέρνει να φαίνομαι με ζαρωμάδες στο πρόσωπο στους καθρέπτες. Βεβαιότατα. Μετά την άνοιξη έρχεται το καλοκαίρι και έπειτα ο χειμώνας. Τι άνοιξη και τι χειμώνας, τι έχουν να κάνουν αυτά με τους καθρέπτες. Μα δεν πταίουν, κυρία μου, οι καθρέπτες. Ήδου και στα μάτια μου φαίνονται οι ζαρωμάδες του προσώπου σας. Βάλε, κύριε, τα ματογιάλια σου. Καλύτερα να μην τα βάλω, διότι τότε θα νομίζω ότι ομιλώ με τη Μακαρίτησα τη γιαγιά σας. Είσαι πολλά χωριά της. Και κάμε μου τη χάρη να μην ξαναπατήσεις στο σπίτι μου. Μα σε μάνησε το κοριτσάκι. Ω, με την ομιλία εξέχασα να σας δώσω το ιατρικό. Το φέρετε. Μάλιστα. Ορίστε. Και πώς θα το παίρνω. 8 ημέρες δεν τρώτε τίποτα. Μόνο το πρωί, το γεύμα και το βράδυ πίνετε από 6 ποτήρια νερό κρύο. Έπειτα την 9η ημέρα, όταν δει ο ήλιος χωρίς να σας ειδεί κανένας, παίρνετε μία κουταλιά από αυτό το ιατρικό. Κι αν σας στενοχωρεί η πείνα, λέτε κανένα τραγουδάκι και σας περνά. Και πώς θα ζήσω τόσες ημέρες χωρίς φαγή. Ζήτε, ξέρετε, το τραγούδι θα μετριάζει την πείνα. Τι να κάνουμε, ας δοκιμάσουμε κι αυτό. Μία άλλη φορά κάμω το χρέος μου. Και με είπετε να μην ξαναπατήσω εις το σπίτι σας. Μα ελπίζω ότι στο εξής θα μιλείτε με κομμάτι διάκριση. Συμπαθήσετε με. Τώρα εγνώρισα το σφάλμα μου. Οι ζαρωμάδες όπου έβλεπα εις το πρόσωπό σας ή το λάθος. Ο ίσιος της μύτης σας έδειχνε σαν ζαρωμάδες. Τώρα όμως όπου αλλάξετε την θέση σας δεν φαίνεται τίποτε. Έτσι δα. Είπα κι εγώ εσάς της. Και τώρα φαίνεται τίποτε. Στο πρόσωπο όχι. Στην ράχη όμως δείχνει κάτι της σαν καμπουρίτσα. Θα είναι από τον ίσιο της μύτης μου. Πιθανόν. Σίγουρο. Δούλωσες. Αχ, νηστεία λοιπόν. Ας δοκιμάσουμε. Καλώς ήρθατε, παιδί μου. Μα για το Θεό, πώς άργησες. Α, παιδάκι μου, αυτές οι δουλειές θέλουν υπομονή και γνώση. Επήγες λοιπόν, κάθισε κύριε Τζεμπρεμαδούλα, κάθισε. Κι αν δεν επήγα. Μεταχειρίστηκα μάλιστα και ένα ψέμα και ο Θεός να με το συγχωρέσει. Επήγα και καμώθηκα έτσι για να μην καταλάβει κανείς πως σε ζητούσα αυγά δανεικά για γλώσσα. Το κορίτσι, σαν με είδε, το κατάλαβα αμέσως και με πήρε στην κάμαρά της. Και με κλάματα και με αναστεναγμούς άρχισε να με ρωτά για την ευγενία σου. Τι γίνεσαι. Τότε εγώ έτσι για να τη δοκιμάσω, της είπα ψέματα. Καλέ κόρη μου, με τα σωστά σου αγαπάς κοινων τον άσχημο, τον καμπούρι. Όχι, θα γίνεσαι βραμαθούλα. Δεν είμαι καμπούρης. Μόνο καμιά φορά σκύβω. Και έτσι φαίνομαι, καταλαβαίνετε. Παναγιά μου, και δεν το ξέρω εδώ εγώ. Όπου λέω είναι το κεφάλι του σαν αυγό. Τι αυγό, όχι αυγό. Χριστέ μου, και μη βιάζεσαι. Όπου λέω τρέχει μύτη του. Είναι από το καλοκαίρι. Έτσι με είπε ο Αδωναίδης. Βέβαια. Όπου λέω κατουργέτα πάνω του. Αυτό το έκανε και ο πατέρας μου. Ναι. Όπου τον εφωνάζουν κούκο. Και όχι, τα κούκο χρατεύουν. Όπου τη είπα κάμποσα τέτοια έτσι για να τη δοκιμάσω. Αλλά αυτή παιδάκι μου με είπε όλα τα υποφέρω μόνο να τον πάρω άντρα μου. Τότε κι εγώ, σαν είδα την απόφασή της, άρχισα πια τα πενέματα. Και τι θα είπες? Αμετάφησα. Κόρη μου, της λέω. Αυτός ο εννιός είναι ουρανοκατέβατος, που όταν βραδιάσει κοιμάται και όταν ξημερώσει ξυπνά. Ναι. Που από την πολύ την προκοπή ποτέ δεν λείπει το κοντήλι από τα αυτή του. Πολλές φορές βάζει και δύο και τρία, όπου δεν του αρέσουν τα μαλώματα. Ως και τα σκυλιά να δει να μαλώνουν, μπαίνει στη μέση και τα χωρίζει γι' αυτό. Μια μέρα τον δάγκωσε κι ένα. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Το σημάδι εδώ το έχω, στην άτζα από ψηλά. Εδώ, να.
Δηλαδή... Αν ψώματα θα πω εγώ. Όπου λέω, κανενός χατήρι δεν χαλάς. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, μια μέρα κρυφομιλούσανε δυο. Και εγώ πήγα κοντά να ακούσω τι λένε. Και επειδή ο ένας με έδιωξε και με έβρισε, εγώ για να μην του χαλάσω το χατήρι, έφυγα. Αν τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Τη είπα πως είσαι πολλά χώρα τα τζις. Και όπου βρεθείς τους κάμεις όλους και κατουργούν τα πάνω τους από τα γέλια. Γιατί φωνάει σαν γάτα. Σαν πετινός. Σαν... Περπατάω και σαν αρκούδα. Όπου είχα χρόνια να γελάσω. Λοιπόν, της τα είπες όλα. Όλα, όλα, τίποτα δεν άφησε. Της είπες ότι ξέρω και να σφυρίζω. Όλα. Και πολύ το ευχαριστιόταν όταν τα άκουγε. Μα εκείνο που την ευχαρίστησε πιο πολύ από όλα ήταν όταν της είπα πως για χατήρι της θα με δώσετε 30 δραχμές να πληρώσω η φτωχή τα χρέη μου. Και πολύ το ευχαριστήθηκε. Έβαλε το χέρι της στον κόρφο της και έβγαλε αυτά τα μαλλιά και με είπε να σας τα δώσω για ενθύμηση. Ορίστε. Είναι δικά της. Παναγία μου, μπροστά μου τα έκοψε. Είναι σκληρά σαν του αλόγου την ουρά. Χριστός και Παναγία. Είναι που αλήφονται από εκείνο, πώς το λένε. Πουμάδα. Μπράβο, πουμάδα. Πορμάδα. Ναι. Για να χοντρένω. Δεν το ξέρει δα και η γενία σας. Αλήθεια. Τι θησαυρός, τι θησαυρός. Τι άλλο της είπες. Να ευχαριστιόνταν όταν τ' άκουγε όλα αυτά. Αλλά εκείνο που την ευχαρίστησε πιο πολύ από όλα ήταν που θα μου δώσετε 30 δραχμές να πληρώσω η φτωχή τα χρέη μου για το χατήρι της. Και με είπε να σας πω προσκυνήματα. Και αν την αγαπάτε, λέει, να με δώσετε κι άλλες 20 δραχμές να κάνω κι ένα κοντογουνάκι. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Ορίστε. 50. Σπολάτη, παιδί μου. Εγώ για το χατήρι της και τη ζωή μου δίνω. Γιατί πειράζεσαι. Και αύριο με είπε να πάγω, έχω πάλι να της πω. Ναι. Μόνο εσύ είχες η ευγενία σου και άφησε τη δουλειά πάνω. Πες της ότι για το χατήρι της θα μάθω και κιθάρα. Αχ, πότε θα την πάρω. Με την υπομονή, παιδάκι μου. Έχε γεια. Στο καλό. Και αύριο. Στο καλό, κυρία Τσεπερμαθούλα. Στο καλό. Αλλά έναν τέτοιο να είχα, χαράει στην μοίρα μου. Η δουλειά είναι τελειωμένη. Είναι τελειωμένη. Μόνο ένα σπίτι μεγαλύτερο από αυτό να έβρω. Ο Αδωναίδης θα με το έβρει. Ο Αδωναίδης. Η ψυχή μου λίγο θυμά από την νηστεία. Τρεις ημέρες χωρίς φαγή. Ο γιατρός με είπε να τραγουδώ όταν πίνω. Με τι τραγούδι να πω. Ας να νουρίσω κομμάτι. Αύριο θα με χρειαστεί. Νάνι, νάνι. Ω παιδί να κάνει. Νάνι, νάνι. Παραμάνα. Παραμάνα. Το παιδί μου κλαίγει. Έλα φύσεξέ το κομμάτι. Σε ζητούσα, γυναίκα. Λοιπόν, τώρα που σε έβρα εδώ και είμαστε μοναχοί, θα σε ομιλήσω ένα πράγμα. Πλην αντιλογίας, δεν θέλω. Η Βιτορίτζα έφτασε πλέον εις ηλικία. Τώρα που είμαστε ζωντανοί, πρέπει να την αποκαταστήσουμε. Από το μέρος όπου την ζητούν είναι καλό. Λοιπόν, ετοιμαζόμεθα, διότι έδωκα τον λόγο μου. Κρίτσι Πανδριές με λέγεις. Και έχει εδώ υπομονή. Η κόρη δεν είναι ακόμα για πανδριά. Και πώς. Θα την έχουμε νεονίως έτσι. Δόξα σε Θεός, άλλο παιδί δεν έχουμε. Αυτή είναι ο κληρονόμος μας. Πρέπει λοιπόν τώρα που είμαστε ζωντανοί να φροντίσουμε. Αυτή είναι ο κληρονόμος μας. Ω, χαράστο. Και για να υπομονή
εκείνη που ξεύρεις. Η νύχτα πίσκοπον γεννά και αυγή μητροπολίτην. Ναι, δα. Πλην η δική μας νύχτα δεν θα γεννήσει ούτε καντυρανάπτην. Έφταθε ένα νόστιμο γι' αυτό με την Αλία. Τώρα στα γεράματα να περιμένουμε κι άλλους κληρονόμους. Και λόγου σε όλα τίποτα δεν ξεύρεις, μόνο γεράματα, γεράματα. Και τι θέλεις, κακονίτσα μου, να σε λέγω κοριτσάκι, γυναίκα. Ο άνθρωπος όταν κατρακυλήσει του 40 βάζει τον ένα πόδα εις τον λάκον. Και όταν φτάσει του 60, καλή ώρα σαν και εμάς τους δύο, βάζει και τους δύο. Κι είμαι εγώ τώρα 60 χρονών. Κι αν δεν είσαι φέτος, του χρόνου όμως εξ αποφάσεως. Και 60 χρονών γυναίκα, παιδικά μη. Τι, άκουσα καλά. Μήπως σκοπεύεις να γεννήσεις. Και έχει εδώ υπομονή. Η Σάρα ή τον Γριά όταν έκαμε παιδί. Εσύ όμως γυναίκα μου και Ρεβέκα να γεννείς παιδί πλέον δεν κάνεις. Και αυτά που φρονείς είναι διαβόλου πείραξη. Άμε στον καθρέφτη να είδεις το πρόσωπό σου και ύστερα ομιλούμε. Ας είναι καλά η προκομμένη κόρη σου, ως και τον καθρέφτη μου εξεκλήρισε. Σε παίρνω εγώ άλλον και βλέπεις. Δεν με χρειάζεται. Λοιπόν, μάθε από μένα ότι η γυναίκα όπου έφτασε μίαν φοράν τους 60, όπου το πρόσωπό της είναι όλο ζαρωμάδες, όπου δόντια δεν της έμειναν, λέγεται Γριά. Επομένως, παιδί, δεν γάμει. Και εμένα με έλεγε η μακαρίτσα η μάνα μου πως όταν την γέννησε η μακαρίτσα η γιαγιά μου ήταν 50 χρονών. Πιθανόν. Πιθανόν, πλην τι αυτά θαύματα δεν γίνονται εκεί στους 60. Εις τους ζωντανούς, μάλιστα εις τους ζωντανούς, εις τις μακαρίτισες, ίσως. Κι όσο για τις αρωμάδες όπου με λες, είναι από τον ίσκιον της μύτης μου. Και τα δόντια, τι έγινε. Μήπως τα σπάσαν κι αυτά ο ίσκιος της μύτης. Και δεν θυμάσαι, όταν πήγα να δαγκάσω ένα πίδι, πως τότε με έσπασαν δύο. Έως τα 8 μας λείπουν άλλα 6. Αυτά βέβαια θα έσπασαν όταν πήγες να δαγκάσεις το βρασμένο κολοκύθι. Τρελή εγώ που κάθομαι και σε συνορίζουμε. Σαν να μην ξέρω αυτό το αναθεματισμένο το ιδίωμα που έχεις να πειράζεις τον κόσμο. Και μετά ο γιατρός το συγνώσει δεν είχε. Πως εκείνος με είπε να πίνω 6 ποτήρια νερό το πρωί, 6 το μεσημέρι και 6 το βράδυ για 8 ημέρες. Και μετά να πάρω το γιατρικό που με έδωσε. Και τον πλήρωσες τον ιατρόν. Όχι, έλεγα θα τον ευχαριστήσω και με το παραπάνω. Έννοια σου, γυναίκα μου, εγώ. Εγώ τον πληρώνω. Για την χάρη που θα με κάνει. Είδες με σε έλεγα. Και έρχε εδώ η υπομονή. Να δεις σου είπα, πάνε και όλες τρεις μέρες όπου νηστεύω. Και πού θέλεις να σε θάψουμε? Ποιο να θάψετε? Τη μακαρίτσα την ευγενία σας. Εγώ δεν πέθανα ακόμα. Θα πεθάνεις όμως. Και από πού το κατάλαβες, αρχοντά μου? Τόντι, πολλοί νους χρειάζεται, κοκονίτσα μου, να μαντεύσει κανείς ότι όποιος χορταίνει με νερό μόνον αφήνει για τους ζωντανούς. Και την θάλασσα, γυναίκα μου, να πιεις όλην, πάλι νέα δεν γίνεσαι. Όλα τα ξέρεις και του λόγου σου. Εγώ σε λέγω ότι παράγγειλα να με βρουν μια καλή παραμάνα και να με φέρουν και μια καλή κούνια. Ας τα φέρουν. Τότε κάνεις μια κούκλα και την βάζεις στην κούνια και την ανορίζεις. Ο Θεός, γυναίκα μου, να σε δώσει φώτιση. Και μένω υπομονή. Βρε να σκάσουν. Πάλι είναι εγώ παιδί, θα κάνω. Ας καθίσω. Πώς τι πάει η καρδιά μου? Τι τάχα να με θέλει ο πατήρ μου που μου είπε να τον περιμένω εδώ? Μήπως πάλι με κατηγόρησε η μητριά μου? Ας συνηθίζω να την ονομάζω ούτως όταν δεν θέλει αλέως. Πλην τι της έκαμα? Άλλο πτήσιμο δεν γνωρίζω, μόνο το σπάσιμο του καθρέπτου. Έπειτα δεν έφτανε τόση επίπληξης.
να με κατηγόρησε και στον πατέρα μου. Αχ, πόσο είμαι δυστυχής. Είσαι πολλή ώρα εδώ. Τώρα μόνον ήλθα. Κάθισε. Μία από τα αιτίες όπου σ' αγαπώ είναι και η υπακοή σου. Το χρέος μου είναι, πατέρα μου. Τι θα με είπε όπου προημιάζει έτσι? Λοιπόν, και τώρα θέλω να δείξεις την υπακοή σου. Άκουσε. Πώς το πάει η καρδιά μου? Τώρα όπου είμαι ζωντανός, θέλω να σε ειδώ αποκαταστημένη. Αποφάσισα λοιπόν να σε υπανδρεύσω. Τι λες? Τι να σας είπω, πατέρα μου. Είσαι με δεν ταιριάζει απόκρισης. Η ευγενία σας είστε, πατήρ μου. Ό,τι στοχάζεστε και ό,τι αποφασίζετε διαμέβευε, κακό δεν θα είναι. Θα υπακούσω λοιπόν εις ό,τι προστάζετε. Με ποιον τάχα, αν είχα την τύχη να ήταν ο Χαρίλαος. Μα που τέτοια τύχη σε με. Έβγε. Έτσι σε θέλω. Ο σύζυγος λοιπόν τον οποίον σε έκλεξα είναι... Ποιος είναι? Ο Χαρίλαος. Ο γιος. Του κυρίου Θαμαράκη. Ναι. Σε αρέσει λοιπόν? Σας το προείπα, πατέρα μου, ότι με πρόθυμε να υπακούσω εις ό,τι προστάζεται. Λοιπόν, ο γάμος θα γίνει την ερχομένη Κυριακή. Πατέρα μου, πόσο είμαι ευγνώμων από την αγαθοσύνη σας. Όσο αναπνέω τον αέρα, θα κηρύττω τα σπατρικά σας αγαθοεργίας και ευλογεί το όνομά σας. Έχε την ευχή μου. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω. Πηγαίνω να φροντίσω τα αναγκαία. Θεέ μου, χάρισε στον πατέρα μου ζωή μακροχρόνιο και χαρά παντοτινή. Ωρα καλή, παιδάκι μου. Καλώς την κυράτσα, Περμαθούλα. Και πού είναι ο αφέντης, το καλό μου το παιδί? Τώρα θα έρθει. Μα δεν με λες, γιατί τρέχει με τη λολοπανδριάν του? Αυτός με βεβαιώνει ότι κοντεύει να τελειώσει. Και ο λίγον έλειψε να με κάνει να το πιστέψω κι εγώ. Καλέ, παιδάκι μου, χωρατεύουμε. Έτσι μόνο θα πάω να πω ότι ο τάδε άνθρωπος αγαπά την κόρη σου και τη θέλει για γυναίκα του. Εγώ μόνο σε σένα το εξομολογούμε, επειδή σε έχω σαν παιδί μου. Σαν είδα πως έχει τάλαρο με την ουρά, λέω ας του πω ότι τον αγαπά κι αυτή. Μπας και βγούνε τα στραβά τα έξοδα και με τη δύναμη του κυρίου, προσκυνούμε τη χάρη του, βγήκανε και τα ίσια. Έπειτα το κορίτσι, την Κυριακή παντρεύεται το γιο του κ. Θοδωράκη. Αυτό ξέρω κι εγώ. Και ύστερα θα πάω εις του φιλαρέτου να τους χαιρετήσω. Μόνο υπέ του λόγου σου τώρα που θα έρθει ότι η δουλειά είναι τελειωμένη και να γίνεται έτοιμος. Γιατί έχω ακόμα ο λίγο λογαριασμό μαζί του. Και αν πάγει και φορτωθεί τους ανθρώπους και μπλέξω εγώ η φτωχή. Από αυτό μη σε μέλει τίποτα. Εγώ τα οικονομώ όλα. Μόνο υπέ του λόγου σου τώρα που θα έρθει ότι τελείωσε την προξενιά και να ετοιμάζεται να στεφανωθεί την Κυριακή. Να το σέρχεται. Εγώ φεύγω να μην με ειδεί ότι ομιλούσα μαζί σου και έπειτα έρχομαι. Είσαι πολύ ωραίο, κεράτσα Περμαθούλα. Είναι κάπως, παιδάκι μου. Όχι, τώρα ήρθα. Κάθισε. Κάθισε, κεράτσα Περμαθούλα. Κάθισε. Λοιπόν, κεράτσα Περμαθούλα, τι έγινε? Ετελείωσες τη δουλειά? Καλά. Δουλειά παίρνω πάνω μου και θα μείνει ατελείωτος. Ξέρεις πώς με λένε εμένα? Κεράτσα Περμαθούλα, βιλαρέτενα. Μόνο να χασινεύω. Την Κυριακή την παίρνει στο δίχως άλλο. Βιτορίτσα μου! Βιτορίτσα μου! Βιτορίτσα μου, σε πήρα! Βιτορίτσα μου, Βιτορίτσα μου! Σε πήρα! Τραβήξου, παιδάκι μου, πάρα! Βιτορίτσα μου, σε πήρα! Βιτορίτσα μου, σε πήρα! Εδαιμονίστηκε! Βιτορίτσα μου! Σε πήρα! Λεφρέντι μου! Σε πήρα! Βιτορίτσα μου, σε πήρα!
Στο λάθος! Τι έπαθες και ο χρονολάχης! Άλλα θεματισμένες! Καμή θες να τον αφήσω να σε καταπλακώσει! Τι θάλεψες και είπα να σε αφήσω εγώ να σε κατέψεις στο λαθάκι μου! Μέσπασες στη ράχη μου! Κρεμίσου άλλα θεματισμένες! Κρεμίσου! Αυτό είναι το σπολάτι! Κάμε καλό για όλο το χωριό! Σας εκτύπησε πολύ πονητέ! Όχι, όχι. Ο λίγο δεν είναι τίποτα. Αχ, και εγώ ήρθα με τόση χαρά να σας συγχαρώ, διότι έμαθα ότι την Κυριακή τελειώνει ο γάμος. Αλήθεια. Ναι, μόνο να χαζηρεύεστε. Έτοιμος, έτοιμος. Οχ, εδώ η πλάτη μου πονεί. Πλάτη μου, εδώ ήδη. Παναγιά μου, και αυτός ο αναθεματισμένος εκατέβαζε το ξύλο αλίπητα. Που κακά γεράματα να έχετε. Πήγα να βγάλω τα μάτια μου με τα χέρια μου. Ένα κρομίδι. Ωχ, Αδωναίδη. Ωχ, θεματισμένε τρούμπουλα. Πονηράκι μου. Λοιπόν, Αδωναίδη, όλα είναι έτοιμα. Μόνο ένα σπίτι με βρεις, διότι αυτό είναι μικρό, ναι. Ναι. Ευθύς το ευρίσκω. Έλα, παιδί μου. Όχι, δεν βρωμούν τα γνώτα μου. Δεν βρωμούν, παιδάκι μου. Στον πόλο θα το βάλουμε. Ναι, και να τζεβερμαθούλα, εγώ ποτέ μου κρομίδι ομό δεν έφαγα. Το πιστεύω, μαθαρόπος και τέτοιες ξυλιές ποτέ σας δεν εφάγει. Όχι, μην ψύχεις πολύ. Μα πώς θα το φάγω αυτό, Μαδωρα, ήδη, αυτό βρωμά. Δεν το φας, παιδάκι μου. Στον πόνο απάνω θα το βάλω. Αυτό στον πόνο. Και περνά. Περνά ευθύς αμέσως. Ωραία. Κυράζα, Περμαθούλα, μια χάρη θέλω από λόγου σου. Φύλαξε και λίγο για τα μάτια μου, διότι και αυτά πονούν. Ο Χριστός και η Παναγία. Κρέμιδι στα μάτια σου, παιδάκι μου, δεν κάνει. Λοιπόν, Αδωναίδη, ένα σπίτι να με βρεις με πολλές κάμαρες. Θα γυρεύουν όμως όσο αξίζει το σπίτι όλο. Ναι, παιδάκι μου. Μια καμαρίτσα έχω και δεν αξίζει όλοι 5 δραχμές και ζητάνε 8 το μήνα. Να, προχθές ο γείτονάς μου Γιαννιός νίκησε το σπίτι του σε ένα πραγματευτή. Και σαν είδε τα καλαμπαλίκια που κατέβαζε, λέει του κουμπάρα του το Στράτουλα. Βλέπεις αυτά τα καλαμπαλίκια, κουμπάρα? Θα τα κρατήσω όλα πάνω στον κυρά όταν φύγει ο πραγματευτής. Φωτιά και λάβρα είναι σήμερα τα νίκια. Ζητούνε και το πουκάμισο του Νικάτορα. Αν έχεις τίποτα παλιά πουκάμισα, δώστε μου να τα έχω καλό κακό. Σε δίδω. Λοιπόν, Αδωναίδη, σε παρακαλώ πολύ. Τρέχα ευθύς για το σπίτι να με βρεις. Μεγάλο, με πολλές κάμερες. Είναι αλήθεια ότι σας χρειάζεται μεγάλο σπίτι. Θα γυρεύουν όμως και από 100 σταριά στα άλλα το μήνα. Ας είναι μεγάλο, μόνο να είναι. Α, ο Λότος σε βγήκε εδώ. Είσαι Βιτορίδα στην τύχη. Μάλιστα. Και πού είναι να το δυο? Ναι. Τώρα ευθύς να το δώσω στην κυρία Τζαπερμαθούλα να το πάει στη Βιτορίτσα. Δεν μου λες, το έχεις κουρδισμένο. Ξέχασα να το κουρδίσω. Είσαι αυτό το αναθεματισμένο νούμερο το 94. Καλά σας το έλεγα εγώ, να πάτε να γράψετε και σε αυτό. Έπεσε και το πήρε ένας άλλος διάβολος, όπου είχε 32 νούμερα γραμμένα. Μα ένιωσες, αύριο θα βγει ένα άλλο καλύτερο και το γράφετε και το παίρνουμε. Καλά. Τρέχα ευθύς για το σπίτι. Ορισμός. Καλό. Τελειωμένη δουλειά. Τώρα αν του πω πάλι πως τελείωσε, θα ξαναδαιμονιστεί και θα ξαναμετσουρομαδίσει. Τι λες, κυρία Περμαθούλα? Λέω, παιδάκι μου, είπε η Βιτορίτσα σου που να τη χαρείς, αν την αγαπάς, λέει, να μην φωνάζεις και να μην κάνεις τίποτα ως να έρθει η ώρα να την πάρεις. Έτσι με είπε να σε πω. Έχω για χατήρι της, μη το φάγει, δεν έφαγα. Α, με είπε ακόμα να τη στείλετε καμιά 100 δραχμές γιατί θέλει να αγοράσει κάτι για τον γάμο, λέει. Ναι, λοιπόν. Πάρατες. Και πήγαινε ευθύς. Με τις χαρές σου, παιδάκι μου. Έχει. Τελειωμένη δουλειά. Βιτορίτσα μου, σε πήρα. Βιτορίτσα μου, σε πήρα. Βιτορίτσα μου, σε πήρα. Βιτορίτσα μου. Ήβρα ένα καλό σπίτι με 10 κάμαρες. Με μαγεριό και με κουζίνα. Με πόρτες και με παράθυρα. Με σκάλες και με κεραμίδια. Έχει και περιβόλι, όπου το αγαπά πολύ η Μαδάμ Λεπρέντης. Όμως ζητούν ακριβά και 3 μηνιάτικα εμπρός. Πόσα ζητούν? 100 τάλαρα το μήνα. Εγώ όμως τους έδωσα 110 πλην δεν το δίδουν παρακάτω. Και γιατί τους έδωσες 10 παραπάνω? Όχι, 10 παρακάτω σας είπα. Καλά, σου ζήτησαν 100 και εσύ τους έδωσες 110. Λάθος το καταλάβατε. Ζήτησαν, σας είπα, 110 και τους έδωσα 100. Τι να κάνουμε όταν έχει και περιβόλι που αρέσει της Βιτορίτσας, ας δώσουμε και 110. Έτσι λέγω και εγώ και ελπίζω να της αρέσει και της Μαδάμ Λεπρέντης. Όμως αν αγαπάτε να τους δώσουμε τώρα την τριμηνία μπροστά, να μας το πιάσουν άλλοι, διότι το ζητεί και ένας μηνύστρος. Να τα δώσουμε, μην μας το πιάσει κανείς άλλος. Να το δώσουμε.
Θα δώσω. 330. Να και πήγαινε ευθύς. Πήγαινε και ευθύς. Μην μας το πιάσει κανείς άλλος. Καλέ, ποιος θα το πιάσει. Να το βγείτε όμως μια φορά. Τώρα ότι βγήκαν οι μαστόροι από μέσα, τίποτα δεν του λείπει ούτε καρφί. Όλα τα έχει στον τόπο τους. Πήγαινε ευθύς. Να φέρω λίγο και καμπόσες γυναίκες να το παστρέψουν. Ναι, ναι. Να βάλουμε και ένα δυο μαστόρους να το διορθώσουν. Διότι του λείπουν καμπόσες πόρτες, καμιά δεκαριά παράθυρα, καμπόσα τζάμια. Καλά, τώρα δεν μου είπες ότι μόλις βγήκαν οι μαστόροι. Βέβαια, πήγα και τους έβγαλα και πήρα το κλειδί για να μην το πιάσει άλλος. Μου το είπαν εκείνοι καημένοι ότι έχει ένα-δυο μεροδουλειά ακόμα πριν. Εγώ φοβήθηκα να μην το χάσουμε. Και ύστερα που ήθελα να τρέχω άλλο να γυρεύω που να τις αρέσει και τις μαδάμε λεπρέμβει. Όχι, όχι, δεν χωρίς. Πόσα έξοδα χρειάζονται ακόμη. Τι τα θέλουμε τα πολλά. Μικροδουλειές. Οικονομία, οικονομία, οικονομία. 30 τάλερα φτάνουν και περισσεύουν. 30 τάλερα. Να και πήγαινε ευθύς. Πολλά είναι και πολλά. Αυτά. Μόνο τότε δώστε μου ακόμα καμιά 20 να τα βαστώ επάνω για καλό και για κακό. Δεν ξέρετε τι μου τυχαίνει. Ναι, ναι, ναι. Άλλα 20. 20. Πάρε 25 να κάνεις έξοδα. Πήγαινε ευθύς. Πήγαινε ευθύς. Δούλωσες. Αχ, πότε θα την πάρω. Χρόνος με φέρεται η ώρα. Χρόνος με φέρεται η ώρα. Σας προσκυνώ, αφέντα. Δούλος σας. Καλώς ορίσετε. Με συγχωρείτε όμως. Να σας ερωτήσω ποιος είστε. Διότι δεν σας γνωρίζω. Έχετε δίκιο. Πού να με ενθυμηθείτε. Είναι τώρα 3 χρόνια που δεν με είδατε. Είμαι ο γιος του φίλου σας Χατζηγιανούση. Έτσι, του Χατζηγιανούση ο γιος. Καλώς ορίσετε. Πού να σας θυμηθώ. Καθίσετε παρακαλώ, καθίσετε. Καθίσετε. Και κάτι βλέπω, ετοιμασίες. Καιρός τον είναι πλέον. Υπανδρεύω αύριον την θυγατέραν μου. Χαίρομαι, χαίρομαι. Με ποιον? Με τον Χαρίλαον, τον ιόν του κυρίου. Αν αγαπάτε και οι ευγενίες σας, αύριον το εσπέρας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας. Με πολύ μου ευχαρίστηση ήθελα λάβω αυτή την τιμή πλην. Κατά δυστυχία μου δεν μπορώ. Διότι έχω ένα νεοφερμένο φίλο μου και δεν μπορώ να τον αφήσω μόνον. Και γιατί δεν τον φέρνετε μαζί σας? Είστε πολλά καλός κύριε. Με υποχρεώνετε. Αύριο λοιπόν θέλω με λάβει αυτή την τιμή. Με πολύ μου ευχαρίστηση. Σας προσκυνώ, αφέντα. Δούλο σας. Μέσα σε κούνια χρυσή, φως μου κοιμήσου κι εσύ. Να το φεγγάρι ψηλά, δάκρυα σημάνια κιλά. Νάνι, γλυκό μου παιδί, νάνι, γλυκό μου παιδί. Γυναίκα, καλά 40. Κι ακόμα εδώ. Πώς ακόμα, θα γεννήσεις κι άλλο? Όχι δα, αυτά που βλέπεις είναι ετοιμασίες. Μα τι θέλεις, να παραζαλιστούμε εκείνη την ώρα? Τώρα δα είναι κι αν είναι τα βάσανα. Όσο καιρόν είχε την υποχονδρία μόνον ή τον ελπίς, τώρα πλέον πάγει ο της δυστυχίας μου. Μα τι φοβείσαι. Να μην κλαίγει και σε ξυπνά τη νύχτα. Εγώ πήρα μια καλή παραμάνο που λέει ανέθρεψε και βίζαξε 200 παιδιά. Αυτή θα έχει την έννοια του παιδιού. Αλλά τι ταιριάζει. Δεν συλλογούμε αυτό. Δεν συλλογούμε. Μόνο να ξέρεις. Ο γιατρός σου με είπε ότι
Για να σε ωφελήσει το ιατρικό, πρέπει να αλλάξεις τον αέρα σου. Και αυτό συλλογούμε. Πού να πάμε? Νάξον, πάρω. Αν θέλεις να κάνουμε ένα ταξιδάκι ως την Σύρα. Ως την Τίνον. Αχ, στην Τίνο, στην Τίνο που το έχω και τάμα. Στην Τίνο λοιπόν, γυναίκα μου, στην Τίνο. Θέλεις να πάμε λοιπόν? Ναι, πάμε. Α, ξέρεις μόνο, εγώ δεν έρχομαι, διότι αυτές τις ημέρες έχω αναγκαία υπόθεση και δεν μπορώ να σε συντροφεύσω. Παρά όμως να δούλω και την παραμάνα σου. Σε δίδω και τα έξοδα. Και πήγαινε. Έτσι ναι, πάμε σύμφωνα. Πήγαινε να αλλάξεις λίγο τον αέρα σου. Ωραία, κοίταξε, εγώ χωρίς άλλο αύριο το πρωινό θέλω να φύγω. Και απόψε αν θέλεις, ακόμα καλύτερα. Α, είναι μάλιστα και μια γολέτα δια την Τίνων. Ναι, ναι, απόψε. Ας πάω να ετοιμαστώ. Απόψε λοιπόν, απόψε. Α, ναι, πήγαινε να σου δώσω και τα έξοδα σου. Πάρε αυτά να κάνεις έξοδα. Εντάξει, ωραία. Απόψε. Ναι, απόψε. Πήγαινε όμως μήπως και δεν προφτάσεις τη γολέτα, ύστερα να χειμωνιάζει. Όχι, πήγαινε απόψε. Ουφ. Δόξα σοι ο Θεός. Πτηνά τη γλιτώσαμε, μας άδειασε τη γωνιά. Γράφω τώρα εγώ ένα γράμμα του ηγούμενου και αυτός με την διορθώνει. Τώρα πλέον υπανδρεύω με την ησυχία μου και τη Βιτορίτσα. Εγώ τα διορθώνω όλα και ραπερμαθούλα. Μόνο του λόγου σου, τώρα που θα έρθει, πες τον ότι να ετοιμαστεί. Και αύριο θα γίνει ο γάμος. Να μην μπλέξω πάλι εγώ. Όχι, τίποτα να μην σε μέλει, τίποτα. Να τους έρχεται. Σάββατο σήμερα, αύριο πλέον. Όλα. Όλα έτοιμα. Σήμερα με φώναξε ο κύριος Πενθερός σας και η μαδάμ Λεπρέντη και με είπαν ότι αύριο βράδυ να πηγαίνουμε εκεί για να γίνει το στεφάνωμα. Αλήθεια. Τρέχα κοπάνησε κι άλλα κρομίδια. Αύριο. Κυρία Ζαπραμαθούλα. Αύριο. Στεφάνωμα. Κρομίδια. Στεφάνωμα. Πάρα θέμα τους, πάλι ξαναπιάστηκα. Ας τρέξω να τους χωρίσω. Παναπέντη μου σκυλί. Ας το να πει ότι μου σκυλί. Ο Παναθεμάθω εγώ να πιάσε με τον Λαφέντη. Αναθεμάθισμένε. Το βλέπεις αυτό σκυλί για τυράκι σου. Κρεμίσου θα αρέσει. Ξαναπιάσου. Κρεμίσου αναθεμάθισμένε. Αυτό θα είναι το Σπολάτι. Τύφλα μου αν σας ξαναχωρίσω. Αύριο πλέον. Εγώ θα έρθω να σας πάρω μόνο. Αύριο. Ησυχάσετε, ξεκουραστείτε λίγο, ναι. Κρομίδια. Έχει γεια. Και αύριο με το καλό. Γεια σας, Βραμαθούλα. Δεν θα τους ενώγουν στο χαμό. Και με αυτά τα ρούχα. Γεια σας, Βραμαθούλα. Να λάβε. Λάβε. Να κάνεις ένα καλό φουστάνι για το γάμο. Σπολάτη, παιδί μου. Γιατί πειράζεσαι. Έχει γεια. Και αύριο με το καλό. Αύριο. Κι αν με ξαναγείς, φτύσαι. Κρομίδια. Αύριον. Αχ, πότε θα έρθει το αύριον. Αύριον. Ορίστε, πηγαίνουμε. Ώρα είναι πλέον. Ναι. Φέρε με το σακάκι μου. Και εκείνο είναι σαν τζουβάλι. Πολλά λόγια δεν θα αναφέρω τα ευθύσιπα. Ορίστε. Με πάει καλά. Αξιόλογο. Ναι. Φέρε με και το καπέλο μου. Και εκείνο είναι σαν γιουλάφι. Πολλά λόγια δεν θέλω. Φέρε το ευθύσιπα. Ορίστε. Με πάει καλά. Εξαίρετα. Μόνος πηγαίνουμε. Ναι. Και πώς θα κάνουμε όταν παρουσιαστούμε εκεί? Όταν πλησιάσουμε εκεί όπου μας προσμένουν, βγάζετε πρώτον το καπέλο σας, ύστερα χαιρετάτε και μετά σας λέω εγώ τα άλλα. Μόνο πάρετε μαζί σας καμπόσα χρήματα, διότι στο γάμο χρειάζονται. Ναι, έχω. Ορίστε λοιπόν. Ha 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 ha!
Γιατί γελούν? Και θέλεις να κλαίγουν ή στο γάμο γελούν? Να γελάσω κι εγώ. Καθίστε παρακαλώ. Δεν πρέπει. Μα σας παρακαλώ, καθίστε. Μα θα με υποχρεώσετε, κύριε, καθίστε. Κάνατε το σαν το λέγει ο πεθερός σου. Ποιος είναι αυτός που κάθεται δίπλα στη Βιτορίτσα? Είναι ο κουμπάρος. Γιατί η Βιτορίτσα δεν με κοιτάζει? Καλά, είναι η πρώτη βραδιά του γάμου και ντρέπεται. Πότε θα υπάγω εκεί? Παναγιά μου, έχετε υπομονή. Πρώτα πρέπει να διαβάσω τον κουμπάρο. Και μετά πότε θα με παντρέψουν? Μην βιάζεσαι, λέγω. Πρώτα πρέπει να φύγουν οι καλεσμένοι. Λοιπόν, καιρός να πηγαίνουμε. Σταθείτε εδώ λίγο να πάω να δω αν είναι όλα έτοιμα. Ναι, ναι, πήγαινε ευθύς και μην αργήσεις. Ναι. Δώστε με καμιά 20-30 άλλα να τα δώσετε στους υπηρέτες, διότι είναι συνήθεια. Ναι, 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 σε δίδω ευθύς. Να και πήγαινε. Ευθύς. Σαν με ξαναδείς, παντρέψουμε τε μένα. Κύριε, τι κάθεσαι εδώ, όλοι έφυγαν. Περιμένω τον Αδωναίδη, που πήγε να δει αν είναι έτοιμα. Τι έτοιμα? Για να στεφανωθώ. Με ποιον? Μα τώρα λογαριασμό θα σου δώσω. Με τη Βιτορίτσα μου. Με τη Βιτορίτσα? Ναι. Μα γιατί έρχεται τόσο πολύ ο Αδωναίδης? Και πώς ονομάζεσαι? Εγώ? Ναι. Δεν με ξέρεις? Όχι, από πού να σας ξέρω. Λεπρέντης Ρόζας. Λεπρέντης Ρόζας? Ναι. Τώρα εγώ θα σε παντρέψω. Μα τι διάβολο, αυτός παπάς δεν είναι, πώς θα με στεφανώσει? Μα γιατί έρχεται τόσο πολύ να έρθει ο Αδωναίδης? Στεφανώνει τον Λεπρέντη, τον Γιάννη του μου αφέντη. Στεφανώνει τον Λεπρέντη, ο υιός του Παναγιού. Και του δίνει πρικανάκι 25 ιστοκάκι. Και του δίνει πρικανάκι σαν να πάρει για να δει. Και του δίνει πρικανάκι 25 ιστοκάκι. Και του δίνει πρικανάκι σαν να πένει για να δει.